Ρίχνουμε στην άχνη ζάχαρη της βανίλιας, ανακατεύουμε και την αφήνουμε στην άκρη μέχρι να πάρει άρωμα. Βάζουμε τη ζάχαρη και τη φυτίνη στο μίξερ και την αφήνουμε να χτυπηθεί μέχρι να σπρίσει και μετά προσθέτουμε τους κρόκους αυγών. Διαλύουμε τη σόδα στο κονιάκ και ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο μείγμα. Μετά ρίχνουμε το κονιάκ, την κανέλα και τέλος σιγά σιγά το αλεύρι. Δοκιμάζουμε το ζυμάρι να μην κολλάει στα χέρια και τότε είναι έτοιμο. Αν χρειαστεί ρίχνουμε λιγάκι αλεύρι. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα, την πλάθουμε στα χέρια μας και μετά την τοποθετούμε σε αντικολλητικό χαρτί. Αν θέλουμε να κάνουμε σχέδια με κουπάτ, ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη, χοντρό φύλλο και κόβουμε με το κουπάτ. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου σε προθερμασμένο φούρνο. Αχνίζουμε την επιφάνεια του αντικολλητικού χαρτιού και μόλις βγουν ζεστοί οι κουραμπιέδες τους τοποθετούμε πάνω στην άχνη. Αχνίζουμε τους κουραμπιέδες όσο είναι ακόμη ζεστοί, παίρνουμε μία λαδόκολα και τους πατάμε ελαφριά και ξανά αχνίζουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε γλάσο σοκολάτας για τους κουραμπιέδες, ανακατεύουμε σε ένα κατσαρολάκι όλα τα υλικά, βουτάμε μέσα τους κουραμπιέδες και τους βάζουμε σε μία σχάρα για να παγώσουν. Καλή επιτυχία!